Τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Τα λεωφορεία βγήκαν το πρωί, μετά ξαναμπήκαν μέσα. Γιατί μπήκαν ξανά μέσα, κύριε Κιούση? Ο κύριος Γιάννης Κιούσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου των Εργαζόμενων στον ΟΑΣΑ. Καλησπέρα, κύριε Κιούση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κύριε Πογιόπουλε. Τι έγινε με τα λεωφορεία, γιατί μπήκαν και βγήκαν? Γιατί ουσιαστικά έγινε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο συνάδελφος, ο πρόεδρος των Εναερητών, των Εθνικών. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, είναι χρόνια αυτή η δουλειά γίνεται. Γιατί, κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Παπαδημητρίου, δεν υπάρχει το βασικό. Δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή. Είναι απλό, είναι τουλάχιστον σε μένα και σε αρκετό κόσμο που το βιώνει για πολλωστή φορά αυτό που ζει σήμερα. Δεν ενδιαφέρεται αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, για την ανθρώπινη ζωή. Αλλιώς θα έχει δημιουργήσει υποδομές. Θα είχε πραγματικά προσωπικό στα νοσοκομεία, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στην πολιτική προστασία, αριθμό ικανό δηλαδή εργαζομένων που να ανταποκρίνονται σε τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι έκτακτες, αλλά στοιχίζουν ζωές. Και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής, το είπε προηγουμένως η κυρία που βγάλατε στην αρχή από την Εύβοια. Δεν μπορεί να μιλάμε χωρίς οργή σήμερα, όταν υπάρχουν νεκροί από τη διακοπή ρεύματος. Επειδή ο άνθρωπος αυτός με το ρεύμα συντηρούνταν από τα μηχανήματα του οξυγόνου. Είναι ντροπή και έσχος. Πείτε μας κάτι, κύριε Κιούση, για να έρθουμε στο δικό σας τομέα, στα λεωφορεία. Στο στόλο των λεωφορείων. Λεωφορεία τέτοια τα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν στην κατάσταση του χιονιά και τα λοιπά, υπάρχουν? Λεωφορεία υπάρχουν για τις κανονικές συνθήκες τις καιρικές, για την Αθήνα, όπως και για τη Θεσσαλονίκη άλλωστε, τα ίδια χάλια έχουν και εκείνοι. Θα μπορούσε να είχαν προγραμματίσει 40, 50, 70 οχήματα να τα έχουν, να έχουν στις αποθήκες μας, γιατί έχουμε 6-7 αμαξοστάσια στην ΟΣΥ, τρόλεϊ και λεωφορεία μαζί, να υπάρχουν τα λάστιχα στις αποθήκες χιονιού ή αν θέλετε απλά χειμερινά λάστιχα, που να μπουν με τους τεχνίτες μας απάνω να μπορούν να εξυπηρετήσουν κεντρικές γραμμές, κεντρικούς άξονες, όπως είναι η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Καβάλας, κάποιοι δρόμοι στον Πειραιά. Άξονες λοιπόν που να μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος, να πάει στη δουλειά του με ασφάλεια. Βεβαίως και από την άλλη μεριά να μην ταλαιπωρούνται οι εργαζόμενοι στο ύξης αφήξης, ελάτε για δουλειά, φύγετε από εδώ, να τους βγάζουν τα λεωφορεία, κύριε Μπογιόπουλε, το πρωί την ώρα που χιονίζει. Σήμερα η εντολή ήταν, τι ώρα βγήκαν τα λεωφορεία σήμερα? Η εντολή ήταν περίπου στις 6.30 ώρα, 7 να βγουν τα λεωφορεία και μετά στις 7.30-8 η ώρα να μπουν μέσα τα λεωφορεία. Η εξήγηση γιατί ξαναμπήκαν μέσα ποια ήταν? Η εξήγηση ήταν ότι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, είχαμε εγκλωβισμούς. Μέχρι και το μεσημέρι σήμερα είχαμε αρκετά τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας, εγκλωβισμένα, δεν μπορούσαν να περπατήσουν τα αυτοκίνητα. Μας λέτε δηλαδή ότι οι κεντρικές αρτηρίες του Δήμου της Αθήνας σήμερα, μιλάμε για την Αθήνα πια, για την πρωτεύουσα αυτής της χώρας. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορούσαν, ήταν απροσπέλαστες οι οδοί αυτοί, δεν μπορούσαν τα λεωφορεία να κυκλοφορήσουν. Γιατί εμείς ακούμε ότι βγήκανε 100, 200, 400, 4.000 μηχανήματα, ότι όλα ήταν στην εντέλεια. Πού τα είδε, θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια κουβέντα μαζί του αυτή τη στιγμή. Το μηχάνημα, να σας πω, το γκρέιντερ σήμερα της Παλίνης, του Δήμου της Παλίνης, έχει περίπου μισή ώρα τώρα που μπήκε στο αμαξοστάσιο το δικό μας στην Ανθούσα, για να καθαρίσει το χώρο εντός αμαξοστασίου, να μπορούν να κινηθούν τα αυτοκίνητα εντός, ώστε να είναι έτοιμα αύριο, αν σε περίπτωση μπορέσουν να βγουν. Αυτά είναι τα μηχανήματα. Ένα εδώ και ένα εκεί. Θέλω πραγματικά να μας πει η πολιτική προστασία και η περιφέρεια, ο κύριος Πατούλης, ποια δύναμη διαθέτει σήμερα η περιφέρεια σε τέτοιου είδους οχήματα. Γκρέιντερ και επιστηριοφόρα να μπορούν να ανοίξουν δρόμους. Ποιος είναι ο αριθμός τους? Ο αριθμός τους του δημόσιου χαρακτήρα, όχι των εργολάβων που θα τον καλέσουμε να του δώσουμε λεφτά για να ανοίξει το δρόμο. Ποια είναι η υποδομή της περιφέρειας σε συνεργασία με τους Δήμους, αυτά που έλεγε ακριβώς ο πρόεδρος προηγουμένως, αντίστοιχα για το ρεύμα. Έχετε κάποια ενημέρωση αν αύριο τα λεωφορεία θα βγουν στους δρόμους ή αναμένουμε το ξημέρωμα και θα δούμε τι θα γίνει? Καμία ενημέρωση, και εγώ από το σταθμό σας ενημερώνω για αρκετά πράγματα στο κομμάτι αυτό, όχι μόνο για τη συγκοινωνία. Μαθαίνω ότι θα μείνει κλειστή μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί η Εθνική Οδός. Κάπως έτσι θα κινηθεί και το συγκοινωνιακό έργο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ ουσιαστικά δεν έχουμε και διευθύνοντα. Δεν βγαίνει ο διευθύνων της ΟΣΥ, ο κύριος Αγιάσογλου, και βγαίνουν οι συνδικαλιστές, είναι η ντροπή σήμερα ακόμα και αυτοί, βγαίνουν οι συνδικαλιστές να κάνουν τον υπεύθυνο τύπο της εταιρείας, ο κύριος Δραυτόπουλος και ο κύριος Σωρίκης. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, πρέπει να σας πω. Είναι προφανές ότι γρονθοκοπείται η λογική να ισχυρίζεται κάποιος ότι η κυκλοφορία στην Αθήνα είναι μια χαρά,
όταν τα λεωφορεία έχουν πάρει εντολή να είναι μέσα. Πώς γίνεται αυτό? Ακριβώς. Μα σας λέω και πάλι ότι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι μια χαρά, πραγματικά να βγει στους δρόμους της Αθήνας, και όταν λέμε Αθήνα εννοούμε και Κυψέλη, εννοούμε και το Κουκάκι, εννοούμε το Ζωγράφο, τις κατηφόρες των Ηλιστείων, λοιπόν, το νέο ψυχικό, περιοχές που να σας πω τώρα, το Μενίδη είναι ψηλά, είναι έτσι κι αλλιώς προβληματικά η βόρεια περιοχή και η ανατολική από θέμα χιονιού, αλλά μιλάμε για κέντρο της Αθήνας. Για πείτε μου τώρα, γιατί λίγο πολύ όλοι... Ο Λαγός δεν είναι κέντρο της Αθήνας, τι είναι? Λίγο πολύ όλοι οδηγοί είμαστε, γνωρίζουμε. Όταν λέτε, μάλλον να το πω αλλιώς, λάστιχα για το χειμώνα τα λεωφορεία δεν έχετε? Όχι, έχουμε τα λάστιχα τα απλά, αυτά που παράει ο κάθε ένας Έλληνας πολίτης στο γιο ταχύ του, το αυτοκινητάκι του. Για τέτοιες περιπτώσεις, λάστιχα χειμωνιάτικα δηλαδή, δεν έχω. Με αλυσίδες δουλεύει το λεωφορείο? Κοιτάξτε κύριε Μπογιόπουλο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε σοβαρά, και απορώ, όπως το είπε ο κύριος Δαυτόπουλος, το πρώην πρόεδρος των τεχνικών του σωματείου μας, του σωματείου τεχνικών μάλλον, να λέει ότι έχουμε βάλει στα 10 λεωφορεία αλυσίδες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αυτό είναι, αν θέλετε, μόνο και μόνο για τα υπηρεσιακά οχήματα να κάνουν πολύ λίγα χιλιόμετρα, να φέρουν τον κόσμο τον δικό μας να πιάσουν δουλειά. Να κάνουν συγκοινωνία με αλυσίδες, αυτά που τα έχουν ξαναδεί. Και μια και μιλάνε για Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση, να μου πούνε μια ευρωπαϊκή πόλη, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός, που χρησιμοποιούν αλυσίδες για να κάνουν αυτή τη δουλειά τις ημέρες. Άρα ήταν θέμα ασφάλειας των επιβατών και των οδηγών το ότι ξαναμπήκατε μέσα, σωστό? Σαφώς, βεβαίως. Το βασικότερο ήταν αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Και κοιτάξτε να δείτε, διώξαν και τους εργαζόμενους αργότερα, αφού πέρασε η ώρα από τα μαξοστάσια, γιατί είχε συγκεντρωθεί ένας αριθμός εργαζομένων 50-150 που δεν είχαν όχημα να πάνε για δουλειά. Τους είχαν για τα ζητήματα που λέμε τόση ώρα, και είχαμε συνωστισμό με στα μαξοστάσια. Δηλαδή, από εκεί που λέμε μείνετε στο σπίτι για να αποφύγετε, εμείς φτιάξαμε συνωστισμό με στα μαξοστάσια με τους εργαζομένους μας. Δημιουργήσαμε δηλαδή ενδυνάμει αρρώστους. Κύριε Κιουτσή, δεν είναι ο τομέας σας, αλλά πέρα από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα δεν υπάρχουν, από το πρωί δηλαδή, δεν υπάρχουν λεωφορεία. Παρά το γεγονός ότι η προστασία, η περιφέρεια, ο Δήμος τα έχουν κάνει όλα καλά. Έχετε εικόνα, ξαναλέω, δεν είναι ο τομέας σας. Εδώ δεν έχει και ηλεκτρικό σήμερα. Έχετε καταλάβει γιατί δεν έχει ηλεκτρικό? Και γιατί μετρό πάει μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας? Είναι παρόμοια τα προβλήματα, γιατί μιλάτε για το εξωτερικό κομμάτι από Πλακεντία μέχρι αεροδρόμιο. Είναι εξωτερικό τμήμα. Δεν είναι υπόγειο όπως το μετρό. Και υπάρχουν προβλήματα εδώ, κύριε Μπογιόπουλε, το κομμάτι αυτό, το τμήμα αυτό που λέτε για τη ζώνη και στην περιοχή. Έχει προβλήματα και χωρίς να βρέχει, χωρίς να χιονίζει. Το εξωτερικό κομμάτι, λέω πάλι. Με ένα κλειδί που έχουν πρόβλημα εκεί, καθυστερήσεις καθημερινές. Πώς να αντέξει σήμερα να δουλέψει αυτό το σύστημα του μετρό σήμερα εκεί? Τεράστιες καθυστερήσεις. Όσο για την παλιά γραμμή, την ένα που λέτε, το ΙΣΑΠ, βεβαίως από το πρωί κόπηκε τελείως το δίκτυο, άνοιξε το δίκτυο μέχρι τη Νέα Ιωνία, ξαναπήγε μέχρι την Αττική, το ανοίγουν, το κλείνουν, με προβλήματα που έχουν και εκείνοι όσον αφορά τη συντήρηση του τμήματός τους και την επικινδυνότητα των σειρμών. Κύριε Κιούση, πόσους επιβάτες υπολογίζατε, επειδή σήμερα δεν θα ήταν και μια κανονική μέρα, ότι θα μετέφεραν αν έβγαιναν τα λεωφορεία έξω? Κοιτάξτε, δεν ξέρω, κύριε Παπαδημητρίου, να σας πω τώρα με τους αριθμούς. Γενικά δεν τα πάω καλά. Είμαι άνθρωπος της. Γιατί θέλω να πω, δεν θα ήταν και η χωρητικότητα. Το σίγουρο είναι ότι θα το χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Είναι μια απλή καθημερινή ημέρα παρά το περιβόητο lockdown που υπάρχει. Οι εργαζόμενοι πάνε στα εργοστάσια, πάνε στις δουλειές, όπως λέγατε προηγουμένως, για το delivery. Ανοίγουν άλλοι τα καταστήματα του καφέ για να πάει να κάνει το delivery το συνάδελφος του μηχανάκι. Δηλαδή, ο κόσμος εργάζεται. Αυτό πρέπει να το παραδεχτεί η κυβέρνηση και ας μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Και εσείς 8 παρα 5 τώρα δεν ξέρετε για αύριο ακόμα, έτσι? Ναι, μα φυσικά δεν ξέρουμε. Και πώς να ξέρουμε, όταν αύριο το πρωί θα υπάρχει πάγος? Από ό,τι φαίνεται, τα φαινόμενα έχουν αρχίσει να κοπάζουν. Θα υπάρξει πάγος. Πώς θα βγει ένα όχημα? Καλά, καθαρίστε το αμαξοστάσιο, ξέρω εγώ, τη Ανθούσα ή τα αμαξοστάσια εντός. Ναι. Εκτός, στον δρόμο, πώς θα βγει? Βγήκε το γκρέιντερ της Παλίνης, του Δήμου του Γέρακα, από την άλλη μεριά της Μάνδρας, του κέντρου της Αθήνας Αιγαίας Παρασκευής, του Ζωγράφου, να καθαρίσει τον δρόμο τον κεντρικό? Τους παράπλευρους δρόμους? Τα πεζοδρόμια, για να μην τσακιστεί ο κόσμος που θα πάει αύριο με τον πάγο να βρει το λεωφορείο? Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν πραγματικά την πολιτική προστασία, όλο αυτό το σύστημα που λέγεται κυβέρνηση, πολιτεία, τέλος πάντων, γενικότερα. Απλά βρήκαν και μια ευκαιρία να μας κλείσουν τα σπίτια μας, δεν είναι καλά. Δεν θα μείνουμε στα σπίτια μας και δεν θα μείνουμε με κλειστό το στόμα. Κύριε Κιούση, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά.